Θεώρησα καλό να παραγωγηθώ. Θα ήθελα να έκανα επιτυχία. Δεν ήμουν από την αρχή, άκουσα μόνο δύο αγώνες και δεν νομίζω ότι ο Βασίλης κάνει ένα αγώνα να στείλει μηνύματα στην κυβέρνηση του Πασόκ. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να γίνει είναι να στεναχωρηθεί το ψηφοδέλτιό του. Να συμφωνήσουμε με τον Προναλίσσατα για ορισμένα άτομα τα οποία έχουν σκανδαλωδώς ωφεληθεί από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή πρέπει να είναι προστάτη μας. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική της συναγωσίας μαζί με την Ευρωβουλευτική ότι πρέπει να εκστρατεύσουν, ότι πρέπει να αναγκάσουν ορισμένα άτομα να βρουν στο ψηφοδέλτιο. Δεν πρέπει μόνο να είμαστε στον τρίγο, αλλά πρέπει να είμαστε και στη σπορά. Βασίλη, σε ευχαριστώ που δεν με κάλεσες, αλλά ήρθα και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Κύριε Σαγίδη, για αποφυγή παρεξηγήσεως, κύριε Μινά, κλήθηκαν τα μέλη της δημοτικής οργάνωσης από την οργάνωση και όχι από τον κύριο Βόκο. Καλησπέρα σας. Ήρθα λίγο αργά, δεν πρόλαβα να ακούσω αυτά τα οποία γίνανε προηγουμένως. Μου τα μετέφεραν διάφοροι φίλοι και γενικά λυπήθηκα πάρα πολύ. Λυπήθηκα πάρα πολύ γιατί για ακόμα μια φορά μαζευόμαστε προεκλογικά, μαζευόμαστε για να ενισχύσουμε συνδυασμό υποψήφιο και οτιδήποτε και αναλωνόμαστε στο τι έκανα εχθές, τι έκανα προχθές, τι έκανα παραπροχθές. Λοιπόν, κύριε, αυτά πρέπει να σταματήσουν. Εάν ξαναγίνει, εγώ το δηλώνω δημοσίως, εάν ξαναγίνει προεκλογική συνάντηση και αρχίσουν πάλι διάφοροι να λένε τι έγινε χθες, τι έγινε προχθές, λυπάμαι, αλλά θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα τους καταγγείλω και στο κόμμα και παντού. Νεοδημοκράτες είμαστε όλοι και ο σκοπός μας είναι ένας. Δεν έχουμε εδώ να δούμε ποιος φταίει και ποιος έκανε τον τάδε και ποιος μου έδωσε τον τάδε σύμβουλο και ποιος δεν μου τον έδωσε. Λοιπόν, είμαστε όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Βασίλης ο Γόγος. Έτσι, όλοι είμαστε στο πλευρό του, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, που προσωπικά μου αρέσει. Έτσι. Αλλά είμαστε όλοι στο πλευρό του. Από εκεί και πέρα, Βασίλη μου, ξέχασέ τα αυτά τα παλαιοκομματικά, δώσε μου φίλε Φωτιάδη δύο συμβούλους, φίλε Σαγίδη πέντε συμβούλους. Ξέχασέ τα αυτά. Αυτά πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Είμαστε όλοι μαζί, συμβούλους που θα βρεις, είναι νωρίς, μην αγχώνεσαι. Έτσι, τώρα σχηματίζεται ο συνδυασμός της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα σχηματίζεται. Μπορεί να ξεκίνησες τον αγώνα σου από νωρίς, καλά έκανες. Έτσι, τώρα όμως ξεκινάνε οι διαδικασίες. Και θα σου έρχονται και θα σου λένε να μπω κι εγώ Βασίλη, να μπω κι εγώ Βασίλη. Θα κάνεις την επιλογή σου. Εσύ θα την κάνεις όμως την επιλογή. Κανένας άλλος. Από εκεί και πέρα. Έχουμε εδώ τους κομματικούς άρχοντες. Πρόεδρο νομαρχιακής, πρόεδρο τοπικής. Αλίμονο λοιπόν αν τους δούμε μια μέρα να κάθονται. Θα πρέπει να τρέξουν. Πρώτοι αυτοί. Μετά όλοι εμείς οι οποίοι κάποια στιγμή δραστηριοποιηθήκαμε κάτω από τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, όλοι. Και βέβαια ο φίλος μου Γιώργος ο Μινάς είπε μια κουβέντα πάρα πολύ σοβαρή προηγουμένως. Και αυτοί που ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί, να βγούνε μπροστά. Το υπερθεματίζω αυτό, να βγούνε μπροστά. Το οφείλουνε στην παράταση. Δεν θα πω παραπάνω. Φίλε Βασίλη, καλή επιτυχία. Είμαστε στο πλευρό σου. Μπορεί προσωπικά να μην μπορώ να συμμετέχω σε αυτές τις διαδικασίες επίσημα με την έννοια να είμαι υποψήφιος μαζί σου, αλλά να είσαι σίγουρος ότι τη στήριξη την έχεις δημοσίως, είμαι στο πλευρό σου
Μη φοβάσαι τίποτα προχώρα. Όσον αφορά, κύριε Καπετανόπουλε, ο ρόλος σας σε αυτή την εκλογική διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι πολύ σοβαρός και πολύ σημαντικός. Θέλω να το δεις, φίλε Τάσο, έτσι το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαχίρη για την τοποθέτησή του. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη κυρία που θέλει να τοποθετηθεί πριν προχωρήσουμε στο κλείσιμο. Να μην γίνει εδώ η συγκέντρωση άκρη. Ο χώρος είναι ακατάλληλο. Συμφωνώ μαζί σας. Κάποιος άλλος. Ο κύριος Σέντες. Ο Κουπανό είμαι. Χρόνια σας στρατεύω πίσω από το κόμμα, δεν έχω ζητήσει τίποτα και ούτε θα ζητήσω τίποτα. Δεν έχω ζητήσει τίποτα και ούτε πρόκειται να ζητήσω τίποτα. Συστρατεύομαι όπου και μου ζητηθεί. Το γνωρίζει και ο κύριος Σκοτιάδης και ο κύριος Στάσος για όσους δεν με γνωρίζετε. Θέλω να πω λίγο να πω στο διατάφτα. Εύχομαι και η Σαρακίδη να γίνει ακριβώς όπως το είπατε. Δηλαδή να πέσουν πάνω του και να μπορεί να αρχίζει να λέει θέλω αυτόν, αυτόν, αυτόν. Το έχω μέσα από την ψυχή μου. Εάν δεν γίνει, τι με έλεγε μέσα από εκεί και πέρα. Ο κύριος όμως έφτασε μέχρι εδώ. Γι' αυτό και ίσως έγινε αυτό που έγινε. Δεν το θέλω, αλλά από την άλλη πλευρά όμως έπρεπε κάτι να γίνει. Να πάξει μια σπίθα, να βγει κάτι. Στα Ανδέμια και στην Ιρνούπολη πάει κάτι να γίνει. Εδώ στην Άωσα τίποτα. Υπάρχει μια πώς να το πω, δηλαδή υπάρχει ένα στίχος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πάει από εδώ, πάει από εκεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και γιατί πιστεύω ότι ίσως δεν έχει τη δύναμη και θέλει μία βοήθεια. Θέλει τη βοήθεια του κύριου Ισαγγίλη, του διευθυντή του νοσοκομείου, θέλει μία βοήθεια για να μπορέσει να πάρει κάποιους υποψηφίους. Δεν μπορεί, είναι η αλήθεια αυτή που σας το λέω, εδώ στην Άωσα. Κάτω που μπορεί να ρυθμίσει κάποιες καταστάσεις με κάποια πρόσωπα, μπορεί και έχει κάτι γίνεται. Εδώ στην Άωσα, εκτός από έτσι μετρημένα στα δάχτυλα κάποια πρόσωπα, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι φαίνεται. Εμείς τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή που είμαστε υποψήφοι. Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω τη δύναμή μου όλη. Τη δίνω επάνω. Θέλει όμως, και είμαι υποψήφιος, θέλει όμως και τη δύναμη του κυρίου Φωτιάδη, όχι να μπει στο ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό που θέλω να πω. Και από τον κύριο Καπετανόπουλο και από τον κύριο Αγκριτίδη που βάζει τη γυναίκα. Αυτό ζητάει ο άνθρωπος. Εάν όμως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι στην Άωσα, μη συρθούμε, ειλικρινά το λέω, μη συρθούμε και να σταματήσει ο άνθρωπος. Να σταματήσει. Να μην συνεχίσει. Ή να αφήσει το χρήσμα για να κατέβει ανεξάρτητος. Και του το είπα από την αρχή. Όταν κατέβαινε για ανεξάρτητος, τότε. Βασίλη, δεν μπορώ να κατέβει ανεξάρτητος. Εγώ είμαι χρηματισμένος, είμαι συνδικαλιστής. Ο προϊστάμενος μου είναι εκεί και το ξέρει. Και επίσης και ο συνάδελφος, ο Σωτήρης που είναι συνδικαλιστής, συνάδελφος. Αν δεν πάρει το χρήσμα, τότε δεν μπορώ να έρθω από πίσω σου. Το πήρε το χρήσμα και πρώτος του είπα ναι. Θα σου δώσω όλες τις δυνάμεις. Να μην ξαναλέω πάλι τα ίδια, νομίζω ότι έγινα κατά